Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για το Survivor. Όπως είδατε και από τον τίτλο, ο James Καφετζής δίνει στεγνά την ασημίνα. Μας έδωσε ενώ έκλεπε μαζί μας. Είναι λοιπόν η έκφραση του James. Πάμε λοιπόν να σας πω τι έχει πει. Ο James Καφετζής λοιπόν ήταν καλεσμένος στην εκπομπή FaceTime του Sky και μίλησε λοιπόν για το παιχνίδι αλλά και τους παίκτες. Γενικά από τα παιχνίδια Παίρναμε όλοι συνέχεια μπάλε ή κρίκου. Σε ένα αγώνισμα είδα ότι ο γκουλέκ δεν ήταν καλός στον πόλας για να κάνει προπόνηση. Τα πέταξα στο ποτάμι για να τα πάρω μετά, γιατί μα κυνηγούσαν οι λόκαλς που έστειναν τους τύπους μάχης, και δεν ήθελαν να τα παίρνουμε, και τελικά δεν τα πήρα ποτέ. Η παραγωγή είχε δώσει σήμα και στις δύο παραλίες να παραδώσουμε ό,τι είχαμε, δήλωσε αρχικά ο Τζέιμς Καφετζή. Σε διαφορετικό λοιπόν σημείο τη συνέντευξή του James μίλησε και για την απουσία του, η οποία σχολιάστηκε πάρα πολύ έντονα. Κάποιες φορές μα έδιναν κάποια ρύζια πριν από τα συμβούλια. Εγώ επειδή ήθελα να χάσω κιλά, τα έβαζα στην τσάντα μου να τα φάω τα πεινούσα. Ένας σεκιουριτές που με είχε βάλει στο μάτι μου το άνοιξε και το έριξε. Το έδειξα στην παραγωγή και του είπα ότι θα πάω να πάρω φαγητό. Έψαξα στα σκουπίδια, βρήκα ένα ρύζι. Πέτυχα τον Φάνη με τον Γιάννη και την Ασημίνα και η Ασημίνα έτρεξε στην παραγωγή για να μας δώσει. Και ήρθε η παραγωγή και λέει ότι εφόσον κλέψατε θα φάτε πρόστιμο ένα βδομαδιάτικο. Αλλά άλλο τρώει ο και άλλο εγώ και τους είπα φεύγω από το παιχνίδι. Με πήγαν στο ξενοδοχείο τρει μέρε. Ήρθαν, τα βρήκαμε και ξαναγύρισα. Ο Τζέιμς Καφεντζή έκλεισε το θέμα λέγοντα: Μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια. Όταν κλέβεις, δεν ρουφιανεύεις τον άλλον που κλέβει. Αυτό πήγε να κάνει η Ασημίνα. Όλοι έκλεβαν, αλλά δεν ρουφιανέψα ποτέ. Γενικά, πολλές ατάκες που δεν έλεγα δεν παίζανε. Μου είχε πει και η παραγωγή ότι δηλαδή δεν τους άρεσε το γεγονός πως είχα πάρει στο χαβάλε το Survivor, και μου έκοβαν ατάκες. Είχα πει για τον Τελιβερά, ότι την Ασημίνα και την Κατερίνα τις ξέρει με το όνομά τους. Και η άλλη ατάκα, όταν ήμουν στου μπλε και ένιωθα ότι οι ομάδε είναι τελείω άνησε, είπα στο λιανό ότι απέναντι έχουμε την τετράδα του τελικού. Τον Φάνη, την Κιουλέκα, την Δαλάκα, έκανα σκύπ την Ασημίνα και είπα το ρικουνάκι. Είχαν πεθάνει όλοι στο γέλιο, αλλά το έκοψαν κι αυτό. Η Ασημίνα ήταν η μόνη που δεν γέλασε. Αυτά λοιπόν ανέφερε ο Τζέμισο Καφετζή για το παιχνίδι του παίκτη αλλά φυσικά και την Ασημίνα. Αν σα άρεσε και αυτό το βίντεο πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου, γεια σας!